κι αυτό. Κάθε απόγευμα χορεύει μαζί μας βάλς, μαζί με 12 θεούς. Ο λόγος για τον πρωταγωνιστή της σειράς, Μάνο Παπαγιάννη. Μάτια μου γλυκά μου, αχ πόσο σ' αγαπώ. Είμαι τυχερός, είμαι πολύ τυχερός. Από όλες τις απόψεις. Δεν ξέρω γιατί, στην προηγούμενη μου ζωή μάλλον θα έκανα κάτι καλό. Τι να λέω, έχει μεγάλη επιτυχία στην Κύπρο και μεγάλη επιτυχία και εδώ στην Ελλάδα. Και ο κόσμος φαίνεται ότι ανυπομονεί να μάθει. Το γεγονός ότι η μισή ρόλη είναι στα κυπριακά και η άλλη μισή είναι στα ελληνικά. Σε έχει επηρεάσει αυτό? Είναι αυτό που συμβαίνει στη ζωή, αυτό που συμβαίνει στην Κύπρο. Ο κόσμος εκεί δεν μιλάει βαριά όταν μιλάει σε κάποιον Έλληνα, μιλάει κανονικά, όπως μιλάμε εμείς. Η κυπριακή διάλεκτος είναι λίγο ιδιαίτερη. Έχει πολλά στοιχεία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και νομίζω ότι είναι και μέσα στο DNA μας. Τα καταλαβαίνουμε λίγο, ένα, δύο, τρεις φορές να τα ακούσουμε, τα καταλαβαίνουμε όλα. Σκεφτούμε διάφορα και άρχισε να με πιάνει ένας φόβος. Τι φοβάσαι? Κριτικές στον πρώτο καιρό, σχέση με τη γλώσσα, σε είχαν επηρεάσει? Θυμάμαι ήταν μια κριτική στην αρχή, η οποία θεωρώ ότι ήταν λίγο άδικη. Δεν είναι τώρα ώρες για να βγάζουμε όλη την αυστηρότητά μας, να την εξαντλούμε. Εντάξει, γίνονται προσπάθειες πολύ σημαντικές σε σχέση με το τι συμβαίνει. Δείχνει ότι είσαι εκτός πραγματικότητας όταν είσαι τόσο αυστηρός. Είχαμε δει και τον κύριο Λαζόπουλο, ο οποίος σχολίασε τη γλώσσα στο συγκεκριμένο σύριαλ. Ήταν λίγο άκομψη η στιγμή. Εμένα μου αρέσει πολύ η κυπριακή διάλεκτος. Είναι εκπληκτική. Οι λόγοι που επέλεξες να συμμετάσχεις σε αυτό το σύριαλ ήταν και οικονομικοί? Κοίταξε, παλιότερα δεν κοιτούσα τόσο πολύ το οικονομικό κομμάτι. Μετά που απέκτησα ένα παιδί, αρχίζω και το βλέπω λίγο πιο σοβαρά. Ναι, είναι και οικονομικοί λόγοι. Γενικότερα, σου τι κάνω, είναι και οικονομικοί λόγοι. Την Αγγελική έχετε συνεργαστεί, στη Μαρία την Άσχημη. Είναι ωραία εμπειρία να συνεργάσει με τον άνθρωπό σου. Είναι κάτι που όμως δεν θεωρώ ότι πρέπει να γίνεται συνέχεια. Στη δουλειά πάνω είχατε γνωριστεί? Συναντήκαμε τυχαία στον δρόμο. Και μετά μάθα ότι σπούδαζε στο θέατρο, στη σχολή της, και εντάξει, τα βρήκαμε. Την πρώτη κίνηση ποιος την έκανε? Η Αγγελική, νομίζω. Εντάξει, εγώ πρότεινα να πάμε εδώ για καφέ κτλ. Αλλά την πρώτη ουσιαστική κίνηση την έκανε η Αγγελική. Και μετά από πόσο καιρό ήρθε η πρώτη σειρά μου? 8 χρόνια. Ναι. 8 χρόνια. Μια χαρά. Τόσο σα για 8 χρόνια. Εντάξει. Το γλίτωσα. 8 χρόνια. Μετά δεν πήγαινε άλλο. Θα με κυνηγούσε η βούλα η πεθερά μου. Πώς είσαι σαν μπαμπάς, πώς είναι η σχέση σας? Εντάξει, είμαστε πολύ καλά μαζί, είμαστε ερωτευμένοι. Με θέλει, με αναζητά, περιμένει να γυρίσω το βράδυ σπίτι και παίζουμε αρκετά. Κάνουμε χαζομάρες εκεί και θέλω να πω ότι έχει αποκτήσει και ένα πολύ σουρεαλιστικό χιούμορ. Είπε τις πράσινες μάτες να κάνει ένα άλλο παιδί, αλλά με μένα μπαμπά, για να γελάμε, να κάνουμε πλάκα. Αυτό. Άρα έχει ξεκινήσει και ζητάει αδερφάκι μικρή. Δεν το ζητάει, που και που το αναφέρει κάθε μέρα. Είσαι αυστηρός μπαμπάς? Δεν είμαι αυστηρός, το παίζω ότι είμαι. Όταν ήμουν